Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης της Ιταλικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2019 οδήγησε χθες την αναρρίχηση των αποδόσεων των Ιταλικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ημερών. Δυστυχώς, οι ρευστοποιήσεις στα Ιταλικά assets πυροδότησαν πωλήσεις και στα Ελληνικά ομόλογα, οδηγώντας τις αποδόσεις τους στα υψηλότερα επίπεδα από τις 19 Οκτωβρίου. Η συσχέτιση του ελληνικού ρίσκου με το Ιταλικό προκαλεί προβληματισμό στην ελληνική κυβέρνηση και στους Ευρωπαίους, καθώς βλέπουν πως η επιστροφή της Ελλάδος στις αγορές δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Μειώσεις των υποχρεωτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ έως και 33% για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους νέους επιστήμονες και αγρότες, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή. Ωστόσο, όσοι κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νομοσχεδίου, επιλέγοντας να πληρώνουν την κατώτατη εισφορά, θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα έχει άμεση επίπτωση και στη σύνταξή τους, η οποία θα βγει μειωμένη. Για Ιανουάριο μετατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του 50,1% των ελληνικών πετρελαίων σύμφωνα με πηγές επιχείρησης. Εξέλιξη η οποία πάει πίσω το διαγωνισμό αλλά και την πρόθεση του Υπουργείου να έχει κλείσει το θέμα το Δεκέμβριο. Η πορεία της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ θυμίζει μάλλον το γεφύρι της Άρτας, καθώς από τη μία φαίνεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο προς το ένα αγκάθι, το οποίο αφορά στην υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς από την πλευρά του νέου επενδυτή, αλλά από την άλλη το θέμα της εταιρείας Holding, στην οποία θα μεταβιβαστούν τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων, φαίνεται ότι περιπλέκει τα πράγματα. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.